Μήνας καρκίνου του μαστού, θα συζητήσουμε για αποκατάσταση, αλλά όχι μια οποιοδήποτε αποκατάσταση. Μια αποκατάσταση ειδική που γίνεται μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια. Θα μας εξηγήσει γιατί συζητάμε, γιατί θα συζητήσουμε, ο Διευθυντής Μονάδας Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής στο Metropolitan Hospital, ο κύριος Ανδρέας Γραβάνης. Κύριε Γραβάνη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι όταν σκεφτόμαστε αποκατάσταση μαστού, τόσο οι γυναίκες αλλά και η πλειονότητα των γιατρών αυτομάτως σκεφτόμαστε τις αποκαταστάσεις με τα ενθέματα. Είναι γεγονός ότι περί το 80% παγκοσμίως οι αποκαταστάσεις που λαμβάνουν χώρα χρησιμοποιούμε ενθέματα σιλικόνης. Εν τούτης, γυναίκες που θα ακτινοβοληθούν σε κάποια πορεία της νόσου τους, περίπου 1 στις 5 αποκαταστάσεις θα αποτύχει. Είναι υψηλό το ποσοστό. Υψηλό το ποσοστό. 1 στις 5. Και είναι επίσης επίσημο στατιστικό του FDA της Αμερικής ότι περίπου το 50% των αποκαταστάσεων που θα γίνουν με ενθέματα στην επταετία περίπου έχει αποτύχει. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να προχωρήσουν σε μια άλλη μέθοδο αποκατάστασης. Το 50% που μου λέτε είναι 1 στις 2 γυναίκες. Στην επταετία. Την επταετία. Τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, να εξηγήσουμε, διότι όλοι σκεφτόμαστε ότι μετά από μια αποκατάσταση, πόσο εύκολο είναι να επιδιορθωθεί κάτι λάθος που έχει γίνει, μια επιπλοκή. Δεν είναι σίγουρα λάθος. Είναι μια φυσική πορεία του ξένου σώματος που μπαίνει σε μια γυναίκα. Σε μια επιπλοκή, γυναίκα δηλαδή. Η οποία θα ακτινοβοληθεί και επομένως οι στήδεις θα συμπεριφερθούν με διαφορετικό τρόπο. Εφόσον συμβεί αυτό, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Θα πρέπει ο γιατρός να δείξει στη γυναίκα και να κατανοήσει ότι ο μαστός βασικά οριοθετείται από 3 πράγματα. Το ένα είναι το αποτύπωμα του μαστού, δηλαδή πού ακριβώς βρίσκεται στο θωρακικό τείχομα σε σχέση με τον υτερόπλευρο μαστό. Δεύτερον, ο δερματικός φάκελος, δηλαδή το περίβλημα του μαστού. Και τρίτον, ο κόνος, δηλαδή ο όγκος και η προβολή του μαστού. Εφόσον αυτά πάσχουν, έχουν επιπλακεί είτε από μια φλεγμονή του ενθέματος ή από δημιουργία κάψας, δηλαδή αντιδραστική σουλής γύρω από το ένθεμα που επιβαρύνεται επιπλέον από την ακτινοβολία, τότε θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα άλλο είδος αποκατάσταση, που αυτή είναι η αυτόλογη αποκατάσταση, δηλαδή αποκατάσταση με δικούς της ιστούς. Αυτό που συζητάμε σήμερα ονομάζεται επιστημονικά τριτογενής. Ονομάζεται τριτογενής διεθνής αποκατάσταση. Tertiary breast reconstruction. Ναι. Δηλαδή είναι αποκατάσταση που λαμβάνει η χώρα με μια προγενέστερη αποτυχημένη αποκατάσταση. Πόσο εύκολη είναι ως διαδικασία? Υπάρχουν και εκεί πολλές μέθοδοι. Θα έλεγα σήμερα ότι η χρυσή μέθοδος είναι η μικροχειρουργική αποκατάσταση. Δηλαδή παίρνουμε ιστό από κάποιο σημείο της γυναίκας. Το πρώτο που κοιτάμε είναι η περίσσια δέρματος και λίπος στο κάτω τμήμα του κοιλιακού τυχώματος. Αυτό ονομάζεται κρυμνός DIEP. Είναι αγγλικό ακρονίμιο από τα αγγεία που τρέφουν αυτόν τον ιστό. Πρακτικά ισοδυναμεί με το δέρμα και λίπος που αφαιρούμε σε μια αισθητική κοιλιοπλαστική. Πρώτα κοιτάμε αυτή την περιοχή του σώματος, διότι προσομοιάζει περισσότερο τόσο το χρώμα όσο και η αρχιτεκτονική του δέρματος και του δέρματος και του υποδωρίου λίπους. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος αυτός ο ιστός, τότε θα πάμε στην έσω επιφάνεια των μυρών. Αυτό ονομάζεται ελεύθερος κρυμνός PAP, που αντιστοιχεί ουσιαστικά στο δέρμα και λίπος που αφαιρούμε σε μια αισθητική ανόρθωση μυρών. Και ίσως τρίτη επιλογή, πιο σπάνια σήμερα, στο δέρμα και το λίπος των γλουτών. Τι αφαιρείτε από αυτές τις περιοχές του σώματος που μας είπατε, ώστε να δημιουργηθεί ξανά ένας μαστός? Και βλέπουμε τις φωτογραφίες εδώ. Και νομίζω ότι αξίζει να τις δουν και οι τηλεθεάτρες για να έχουν μια ενημέρωση για αυτό το θέμα, γιατί το θεωρούν δύσκολο να γίνει. Και εσείς το κάνετε. Είναι μια επέμβαση ρουτίνα σήμερα. Ναι. Διεθνώς τα εξειδικευμένα κέντρα είναι ποσοστό άνω του 98% το ποσοστό επιτυχίας. Βέβαια, πείτε εξειδικευμένο κέντρο, εξειδικευμένη ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, όπως και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Γι' αυτό ίσως και δεν είναι και τόσο διαδεδομένη. Είναι περίπου το 20% των αποκαταστάσεων διεθνώς που γίνονται με μικροχειρουργία. Είναι πολύπλοκη τεχνικά η επέμβαση, όμως είναι επέμβαση ρουτίνα σήμερα. Στην ουσία παίρνουμε αυτό τον ιστό που από σε το μια σημείο. Άλλη γυναίκα θα το έκανε για αισθητικούς λόγους, να αφαιρέσει αυτό το τμήμα δέρμα και λίπος. Δέρμα και λίπος μόνο. Σεβόμαστε τους υποκείμενους μύες, άρα η νοσηρότητα από τη δότρια περιοχή είναι μηδαμινή. Παρασκευάζουμε αυτό τον ιστό μαζί με τα αγγεία του, το βγάζουμε από την κυκλοφορία του σώματος, το διαμορφώνουμε σαν μαστό και στη συνέχεια το μεταφέρουμε στο θώρακα, όπου γίνονται μικροαγγειακές αναστομώσεις κάτω από το μικροσκόπιο των αγγείων του ιστού με τα αγγεία του θώρακα, έτσι ώστε να δώσουμε ζωή, δηλαδή είναι μια μικροχειρουργία αυτομεταμόσχευση. Ακούγεται πολύπλοκο, μου λέτε ότι συνδέεται αστεία, συνδέεται αγγεία, συνδέεται. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό για μια τέτοια. Η μεγάλη επιτυχία του αποτελέσματος ότι δίνει εφόρου ζωής, ένα φυσικό αποτέλεσμα. Εφόρου ζωής. Εφόρου ζωής, διότι
είναι ένας μαστός που δείχνει μαστός, η γυναίκα τον αισθάνεται σαν μαστό και συμπεριφέρεται σαν μαστός. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυξάνεται το βάρος της γυναίκας, παχαίνει, θα παχύνει τόσο ο υγιής μαστός, όσο και ο ανακατασκευασμένος. Αδυνατίζει, θα δυνατήσει ο μαστός. Θα έχει μια φυσιολογική πτώση με την πρόοδο των ετών, θα έχει μια πτώση και ο μαστός. Η μεγάλη επιτυχία και αυτό που λαμβάνουμε σαν feedback από τις ασθενείς μας είναι ότι έχουν πραγματικά ξεχάσει ή έχουν αφήσει εντελώς πίσω τους το θέμα της μαστεκτομίας. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα που δίνουμε στις γυναίκες αυτές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Γραβάνη. Να είστε καλά.